χαίρετε παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης από τους Dice Gamers και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Let's Play του This War of Mine, The Little Ones. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, πάμε να συνεχίσουμε εκεί που είχαμε μείνει. Δυστυχώς το μοναδικό που θυμάμαι από το τελευταίο μας βίντεο είναι ότι είχα κάνει ένα μικρό λάθος και ξέχασα να ταΐσω τον άλλο που κοιμότανε. Οπότε τώρα θα μου είναι λογικά very hungry. Για να δούμε. Oh, fuck this. Fuck this. Πόσους έχω. Ένα φίδες μου έχω, αλλά πρέπει να τη φτιάξω κακομύρα μου. Γαμώ! Μάλιστα. Ω, πόνας μπελάς. You are hungry, eh? Φάει αυτό. Θες και τραφεί στην κονσέρβα σου. Θα σου να τις μιλήσεις. Όπως δυσκολεύει παιδιά πολύ το παιχνίδι. Μα όταν λέμε δυσκολεύει, εννοούμε δυσκολεύει, όχι ψευτιές. Για πολλούς λόγους. Κοιτάξτε να δείτε. Μας δυσκολεύει πάρα πολύ η φάση του παιδιού, μας δυσκολεύει πάρα πολύ. Έχουμε μόνο δύο χαρακτήρες για να κάνουμε τη δουλειά μας. Σε βαθμό τον οποίο... δεν ξέρω. Φαίνεται ότι παραπάει. Ήρθες πάνω στην ώρα. Λοιπόν, τι έχουμε να σου δώσουμε, να σου δώσουμε. Το έχουμε. Ας το δώσουμε και αυτό, δεν πειράζει, η σκράση δεν παίζει με αυτό. Τι θα ζητήσω από σένα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Κανονικά θέλω φαγητό. Δηλαδή, από φαγητό έχω τρομερό θέμα αυτή τη στιγμή. Θέλω ένα bandage που δεν έχω τίποτα. Θέλω και φαγητό. Και λέω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, καθώς αρνιέται προφανώς να μας δώσει. Πω γάμο του. Να χάσουμε κάτι το φαγητό τώρα. Τι άλλο μπορώ να σου πάρω, να σου πάρω, να σου πάρω. Ας πάρω γρανάζια, που είναι απαραίτητα για μας αυτή τη στιγμή. Και μπορώ να σου δώσω ένα βιβλίο, δύο βιβλία, τρία βιβλία. Καμιά σφαίρα, ξέρω εγώ τι να σου δώσω τώρα άλλο. Το καλύτερο που μπορώ να κάνω. Αν μπορούσα να του δώσω ένα pure alcohol. Άρα για θα μπορούσα να πάρω. Για να δούμε. Να δούμε μέχρι πού μπορούμε, μέχρι εδώ μπορούμε. Μέχρι εδώ δεν πειράζει. Όχι, ίσκρα κοπέλα μου, δεν θα ανοίξει εσύ την πόρτα. Εσύ πηγαίνεις απλώς. Δεν ξέρω αν μας κάνει καλό, η μικρή μας κάνει τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα, δηλαδή ανεβάζει υπερβολικά το επίπεδο δυσκολίας. Μα υπερβολικά. Δεν ξέρω, ίσκρα κοπέλα μου. Προς το παρόν θα κάνω κάτι το οποίο πρέπει να το έχω κάνει εδώ και καιρό. Θα σε βάλω να κάνεις δουλειές. Ναι, δεν είμαι περήφανος, αλλά τι να σας κάνω. Κάποιος πρέπει να τα κάνει. Ίσως είναι από τα λίγα γαμάτα πράγματα τα οποία προσθέσαν αυτό το παιχνίδι. Προφανώς, γιατί μας αφαιρέσανε τον έναν έξτρα χαρακτήρα.
Και όχι τίποτα άλλο. Μας αρρωστήσαν και οι δύο χαρακτήρες. Δηλαδή, είναι πολύ σομπελάς. Πρέπει να βρούμε απεγνωσμένα φαγητό. Αλλιώς θα έχουμε μεγάλο θέμα. Ξυνήσου, κάνα λάθος. Ρε γάμο, το ξυνήσου. Παίξε ίσκρα, τι να σου πω τώρα. Μου τα έκανες που μου τα έκανες. Πολύ δυσκολία, παιδιά, πάρα πολύ δυσκολία. Έλα, περιμένω να φύγει το Tyrant από εδώ πέρα του Μάρκο, έτσι να τον σηκώσω. Να κάνει καμιά άλλη δουλειά. Έφυγε. Σήκω. Τουλάχιστον είναι content. Κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, πρέπει όπως και δίποτε να φτιάξω ένα δεύτερο. Όπως και δίποτε, είναι τρομερό πρόβλημα το φαγητό μας αυτή τη στιγμή. Και αν δεν μπορούμε να το συντηρηθούμε, ακόμα χειρότερα. Πιο πολύ με δυσκολεύει να μου το κοριτσάκι παρά μου τα κάνει εύκολα τα πράγματα. Ξεκουράστηκε η σχέση. Έλα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με σένα τότε. Αυτό. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Γαμώτη. Έλα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν και να κάνω το board up. Πρέπει να το κάνω, θα έχουμε πολύ θέμα να το κάνω. Το θέμα είναι πού είναι το board up να το κάνει. Α, εδώ. Okay. Το ένα board up γίνεται. Μπορούμε να κάνουμε δεύτερο board up. Το δεύτερο board up είναι. Πού είναι το δεύτερο. Πού το δεύτερο, ρε παιδιά. Σοβαρά τώρα. Αν είναι δυνατόν. Και άλλη δυσκολία. Δηλαδή ήμασταν αγκασμένοι να βγάλουμε αυτό από εδώ πέρα. Αν θέλουμε να χτίσουμε. Πω πω. Πράγματα είναι δύσκολα. Μπορώ να φτιάξω έστω ένα τσεκούρι, ρε γαμώ το έστω ένα τσεκούρι. Θα κάνω upgrade. Κάντε upgrade. Πόπο, γαμώτο, γαμώτο. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να σε ξαναβάλω γκάρι, να σε βάλω να κοιμηθείς. Μάλλον. Το μπελά μου μέσα. Δεν θέλω να γίνω κακός, αλλά άλλη φορά καλύτερα να βάζεις προφύλαξη, ρε φίλε. Από πάλι δεν μπορούμε. Τι, το στάνιο μου. Μόνο κρόμπορ μπορώ. Να κάνω, δεν έχω πολλές επιλογές. Χρειάζομαι ένα όπλο. Ανέφε. Δεν είναι ότι καλύτερο μπορούμε, αλλά τουλάχιστον είναι πιθανόν. Child, εσύ sleep in bed, εσύ scavenge. Πολύ ρίσκο, πάρα πολύ ρίσκο.
Αλλά χρειαζόμαστε φαγητό πελπισμένο. Some food δεν μου αρκεί. Θέλουμε πραγματικά δηλαδή να πάρουμε φαγητό αυτή τη στιγμή αν θέλουμε να βιώσουμε. Πάρε και το κρόμπα μαζί σου εσύ, σε περίπτωση που έχουμε ξανά πάλι κάποιον να σκοτώσουμε. Τι αλλιώς δεν γίνεται. Ναι, πρέπει να είναι η αποστολή που έχει τον κερατά εδώ πέρα να σκοτώσουμε, αν είναι το ίδιο και δεν το έχουν αλλάξει σε κανένα update. Ναι, καλά το θυμάμαι. Crowbar. Έλα, λέω ένα. Α, μην με χτυπάς εμένα. Σόφα. Τιμωρία. Τώρα, καλά έκανα και το σκότωσα άραγε. Έκανα κακά, αυτό δεν το είδα. Δεν τα κάνεις κατά. Ελπίζω πως όχι. Τι να κάνω, έναν πελπισμένος για φαγητό. Κάτι πρέπει να κάνω. Θα το χρειαστούμε, θα το χρειαστούμε. Έλα από κάτω. Εδώ πέρα κάπου είχε φαγητό, να το. Θα βγάλω τα piles. Η βλακία μου είναι ως εξής. Δεν παρατήρησα αν όντως έκανε επίθεση στη γυναίκα πως ήταν κανονικά στο story. Οπότε ίσως να το έκανα κακά. Ίσως. Τώρα το κατά πόσο θα το μάθουμε μόλις ξημερώσει η μέρα. Το καλό ότι έχουμε το crowbar, από ό,τι βλέπετε. Μπορούμε να ανοίξουμε από εδώ, μπορούμε να ανοίξουμε εδώ, δηλαδή δεν θα χρειαστούμε lockpicks. Απλά πηγαίνουμε και ανοίγουμε. Βλέπουμε ότι το crowbar μας δεν έχει φάει καθόλου ζημιά, κάπως κάναμε μόνο λίγο damage. Και να ξέρετε, αν είχαμε τσεκούρι αυτό ήταν one shot kill. Άντε στη χειρότερη δεύτερο. Ο καλύτερος για τα combat είναι προφανώς ο Roman. Ο Roman είναι από τους καλύτερους στα combat. Λόγω ότι ήταν πρώην στρατιώτης, αν είχαμε καλά, ή κάτι σαν εκπαιδευόμενος. Και είναι πάρα πολύ δυνατός. Δηλαδή είναι ο δυνατός χαρακτήρας που πάντως αφοράει στα combat. Βέβαια όλοι μπορούν να κάνουν μια ζημιά, αλλά καλύτερος είναι ο Roman και νομίζω μετά από αυτόν είναι ο Boris. Ο οποίος είναι πάρα πολύ αργός, αλλά έχει τις μεγαλύτερες θέσεις να κουβαλήσει. Είναι πολύ δυνατός χαρακτήρας γενικά. Για να δούμε τι θα δούμε. Γέλα. Τακ. Μπράβο τα γόρι μου. Μ' αρέσει. Επόμενο. Κάπου και καλέ το φαγητό, πρέπει να το βρούμε. Όπα, πυροβολισμοί. Είμαστε υπερβολικά απελπισμένοι για φαγητό αυτή τη στιγμή. Οπότε χειρολεκτικά ψάχνουμε ό,τι βλέπουμε για φαγητό. Και ακόμα δεν υπάρχει. Για φαγητά θα τα πάρει και μόνο φαγητό που δεν έχουμε βρει. Χρειαζόμαστε φαγητό, βρες μου φαγητό. Αυτό δεν είναι φαγητό πάντως μια φορά. Ούτε πάλι. Γαμώ, γαμώ. Έλα από εδώ. Όπω, τα πράγματα είναι δύσκολα. Πώς έχει εδώ φαγητό. Λίγο φαγητό έχει. Και ήταν ενδιαφέρον, λοιπόν, τι θα αφήσουμε, τι θα αφήσουμε. Ας αφήσουμε το νερό. Και ας πάρουμε τα medicine που έχουμε αδειάσει. Ας αφήσουμε και το ξύλο. Γενικά όχι, θα το κρατήσουμε και θα αφήσουμε τα 4 materials για να πάρουμε το φαγητό. Ωραία. Κάνουμε ένα τελευταίο γρήγορο check, καθώς δεν έχουμε πάρα πολύ ώρα μέχρι να ξημερώσει αυτή τη μέρα.
φαντάζομαι και τι παίζει γύρω γύρω να το ξέρουμε. Να το. Ωραία, ωραία, ωραία. Ουχου. Λοιπόν, φαγητό. Τι να αφήσουμε να πάρουμε φαγητό. Αυτό δεν το αφήνω καθώς το χρειαζόμαστε για τις παγίδες, οπότε θα αφήσω ένα αυτό και αναγκαστικά εσάς. Ένα, δύο. Ελπίζω να μπορέσω να βρω κι άλλο φαγητό. Πριν ξημερώσουμε και έχουμε άλλα. Δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει πιο πριν, αλλά κάποιες φορές άμα αφήσετε μια πίστα και έχετε έρθει μετά, πολύ μετά, μπορείτε να την βρείτε και άδεια. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να την έχουν ψηλοαδειάσει κάποιοι άλλοι bandits ή κάποιοι άλλοι που έχουν έρθει. Οπότε όσο πιο γρήγορα πάτε σε μια περιοχή που ξέρετε έχει πολλά λάφυρα, τόσο καλύτερα να την τελειώσετε και γρήγορα. Ωραία. Μαζεύουμε γρήγορα γρήγορα φαγητό. Ευτυχώς ο Μάρκο έχει πολλές θέσεις και μας διευκολύνει πάρα πολύ. Το θέμα είναι να αξίζει όλος ο κόπος που τραβάμε εδώ πέρα τώρα. Κοιτάξτε, αντικειμενικά, πήραμε αρκετό φαγητό, πήραμε όπλο, πήραμε σφαίρες. Δεν μας έχει κάτσει κακά. Ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήσουμε τις σφαίρες σε κάποιο combat, τουλάχιστον θα μας μείνουνε προκειμένου να μπορούμε να τις κάνουμε sale. Κουτί μας έκατσε. Ω, τέλεια. Νομίζω ότι πρέπει να φεύγω σιγά σιγά. Κάνω τελευταίο search και φεύγω. Τίποτα. Είμαστε κομπλέ. Μπορούμε να φύγουμε. Για να δούμε. Κάναμε καλά ή κάναμε κακά. Ιδού η απορία. Okay. Βέβαια. Πουσ, γάμο, γάμο. Πάλι. Γαμώ, γαμώ τον μπελά μου. Γαμώ, γαμώ τον μπελά μου. Έχει καταντήσει υπερβολικός μπελάς. Άντε, θα σε ταΐσω. Δύο vegetable θα σε ταΐσω. Ας τα φτιάξω να υπάρχουν, καθώς δεν θα έχουμε άλλο φαγητό. Κάνε δύο προς το παρόν. Άρα γιατί θα γίνει, είναι γεμάτη. Ωραία. Πάει εσύ. Μότο με τα bandages στον μπελά μου σήμερα. Πρέπει να φτιάξουμε αυτές τις τρύπες στο σπίτι. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλος μπελάς, ρε γαμώτο, αυτά με τα παιδιά μας. Έχουν ανεβάσει κατά πάρα πολύ τα επίπεδα δυσκολίας. Μα κατά πάρα πολύ. Τελικά όντως, κάναμε σωστή φάση και τη σώσαμε. Το μοναδικό το οποίο μπορώ να σου κάνω αυτή τη στιγμή, αγόρι μου, είναι αυτό εδώ. Θα σε ταΐσω και να σε βάλω να κοιμηθείς. Καλύτερο δεν μπορώ να κάνω. Σε κατέβα εδώ τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραία, πήγαινε να κοιμηθείς. Ας κάνουμε και το τελευταίο board up. Να τελειώνουμε και από αυτό. Μήπως είμαστε λίγο πιο ασφαλείς. Δεν ξέρω ρε, ίσχυρα κοπέλα μου.
Γιατί άραγε. Γαμώ το αυτό με το φαγητό να πούμε. Θα μας προκαλέσει πάρα πολύ πρόβλημα. Για να δούμε ρε Ίσκρες, μπορείς να κάνεις κάτι από αυτά ή μπα. Αλλά μας πρίζεις τα νεύρα, ξέρεις. Το έχω πάρει πολύ πατριωτικά μου φαίνεται αυτό το παιχνίδι, έτσι. Λοιπόν, δεν καλό μπορούμε να κάνουμε. Από αυτά δεν χρειαζόμαστε κάτι. Ίσως αυτό εδώ πέρα θα ήταν πολύ χρήσιμο. Αλλά, ναι. Θα μαζέψουμε μετά εμείς. Μπορώ να το κάνω upgrade. Γαμώτο. Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άμα έρθει ο trader κάτι θα κάνουμε, αλλά ο trader ήρθε χτες, οπότε δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν βλέπω να έχουμε και κάποιο objective όπως άλλες φορές. Ας κάνουμε ένα end day. Δυστυχώς, εσένα πρέπει να σε αφήσω μέσα κανονικά. Κανονικά! Αλλά δεν μπορώ. Πρέπει αναγκαστικά να φύγουμε, δηλαδή... Πρέπει να μαζέψουμε πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Έχεις ανέβει κατά πολύ επίπεδο δυσκολίας. Σε άλλες περιπτώσεις θα είχα στείλει κάποιον άλλο να... Δεν θα έστελνα αυτόν, ναι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο ιδιαίτερα εδώ. Γεια σου, κοπελιά. Ευχαριστούμε. Εσύ. Επόμενο. Εδώ. Μαζεύουμε τώρα, παιδιά. Τώρα θέλουμε να περνούμε ένα υλικά. Θέλουμε τώρα electric parts ακόμα, αλλά να θυμόμαστε ότι υπάρχουν πολλά electric parts στο σούπερ μάρκετ για να επιστρέψουμε. Κάναμε μια καλή πράξη όμως. Ας το δούμε και έτσι. Ακόμα. Προφανώς και μπορούν. Απαντάω μόνο στις ερωτήσεις της κοπέλας. Μη ρωτάτε γιατί. Κακιά συνήθεια. Είμαστε πολύ κομπλέ. Αλλά προφανώς ότι βρούμε είμαστε και καλά. Λοιπόν, θα αφήσω. Θα αφήσω το νερό και θα πάρω τα δύο parts. Γιατί το κάνω αυτό? Χρειαζόμαστε πάρα πολλά parts από ό,τι είδατε. Για πολλούς λόγους. Τα μισά αντικείμενα που μου στο σπίτι χρήζονται είναι parts. Εσύ δεν σταμάτησες να με κυνηγάς, μωρή, από πριν.
Ας αφήσουμε αυτά εδώ και ας πάρουμε αυτό. Να βρούμε και άλλα parts, είναι πολύ χρήσιμο. Όπως είπαμε και πριν, ψάχνουμε απεγνωσμένα πολλά parts. Βέβαια το κακό τώρα το θυμήθηκα, είναι ότι ξεμείναμε από bandages. Ωπω, άλλος μπέλας από εκεί. Έβαλα guard. Δεν έβαλα guard. Μα τα ζητάει και εμένα ο κόλος μου, ε. Τα ζητάει και εμένα ο κόλος μου. Παιδιά, είναι κακιά συνήθεια, ζητώ συγγνώμη. Είχα συνηθίσει να έχω τρία άτομα και έβαζα τον ένα guard και τα λοιπά και τώρα απλά κάνω βλακίες. Έχει πολλά ματίας αν θέλουμε να ξανάρθουμε. Μάλλον θα ξανάρθουμε άλλη μια φορά. Πάντα θα ξανάρθουμε. Βλέπω και έχει ωραία πράγματα που να πάρουμε. Δηλαδή, απλά έχει materials, έχει ξύλο. Είναι αρκετά χρήσιμα αυτά. Δεν είναι δηλαδή άχρηστη περιοχή όσο χωράει. Μάλιστα. Αυτά ήτανε. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν και για αυτό το επεισόδιο του This War of Mine, The Little Ones. Ας ελπίσουμε να μας πάνε καλύτερα οι επόμενες μέρες. Μας έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο δυσκολίας με το παιδί. Τέλος πάντων, μέχρι το επόμενο επεισόδιο του This War of Mine, καλά να περνάτε.